Λοιπόν, ανακοινώθηκε η ποινή 18 μήνες με αναστολή, με τρίχρονη, αν δεν κάνουμε διάρκεια. Μάλιστα, ακριβώς, 3 χρόνια αναστολή και σε ισχύ διάταγμα κηδεμονίας και αυτό το διάστημα των 3 ετών. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Καταρχάς, η οικογένεια είναι ικανοποιημένη από αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Χρήστο? Κοιτάξτε, με κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η οποιαδήποτε οικογένεια, οποιοδήποτε γονιός. Το ζήτημα εδώ πέρα ήταν από την αρχή να βρεθούν οι ένοχοι, οι υπαίτιοι που οδήγησαν ή που με κάποιο τρόπο είχαν εμπλοκή στο θάνατο του Παναγιώτη. Αυτό θεωρούμε ότι έχει γίνει από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα απεφάνθη ότι για αυτά τα άτομα θα πρέπει να επιβάλλει ποινή συγκεκριμένη που ήταν ποινή φυλάκισης, που είναι μάλλον ποινή φυλάκισης με αναστολή και έκδοση διατάγματος κηδεμονίας. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις? Δεν μπορώ να σας πω. Ναι, ναι, σας ακούμε. Εάν υπάρχει δηλαδή τόσο θέλανε, τόσο δεν θέλανε, ήθελαν να πάνε στη φυλακή ένοχοι ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτα απ' όλα θέλαμε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των οικείων? Κοιτάξτε, για τους οικείους δεν ήταν το πιο σημαντικό αυτό το σημείο της ποινής. Ναι. Ήταν η κρίση αν είναι ένοχη ή δεν είναι ένοχη, θέλετε να πείτε? Για τους οικείους το πιο σημαντικό ήταν η καταδίκη. Μάλιστα. Ακριβώς. Mm-hmm. Και πέρα η οποιαδήποτε ποινή, ξαναλέω, όπως είπα και για την καταδίκη, δεν φέρνει πίσω τον Παναγιώτη. Το ζήτημα δεν ήταν εκδίκησης. Το ζήτημα ήταν σε κάθαρα να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η ποινή που επεβλήθη, γιατί αυτό είναι το νέο της όλης ιστορίας, την ενοχή τους την είχε αποφανθεί το δικαστήριο σε πρώτερο χρόνο. Αυτή η ποινή είναι μέσα στα πλαίσια που αναμένατε εσείς ως δικηγόρος? Να σας πω την αλήθεια, ναι. Καθώς το είχα προπεί, αν θέλετε, ότι το γεγονός ότι πρόκειτο για άτομα νεαρής ηλικίας και άτομα τα οποία έχουν συνεχίσει τη ζωή τους, παρά το ότι έχει φύγει μια ζωή, ήταν σημαντικό και το ότι έχουμε και φοιτητές, οι φοιτητοί αν θέλετε, ακόμα σημαντικό. Η νομολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας μιλά για τέτοιου είδους περιπτώσεις ότι θα πρέπει τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγονται οι άμεσες φυλακίσεις. Ναι. Γιατί βλέπουμε και τον οποιοδήποτε αντίκτυπο στις ζωές αυτών των προσώπων. Ναι, μεν πρέπει να υπάρχει τιμωρητικός χαρακτήρας, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο χαρακτήρας αναμόρφωσης σε τέτοιου είδους ποινές. Το οποίο καλύπτεται, θεωρείτε εσείς? Το διάταγμα κηδεμονίας, ναι, είναι ιδανικό για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Αφού δεν έχουμε τίποτε άλλο. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να περιμένουμε σε αυτή την υπόθεση? Νομίζω κλείνει πλέον. Από εδώ και πέρα, εάν θα επισυμπληθεί από τους ίδιους τους καταδικασέντες η απόφαση όσον αφορά στην καταδίκη, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εάν βέβαια θεωρηθεί από την εισαγγελία ότι αυτή η ποινή δεν ήταν ιδέουσα ή ήταν υπερμέτρος, αν θέλετε, μη αυστηρή, τότε ενδεχομένως και η κάθε πλευρά να οδηγηθεί στο ανώτατο δικαστήριο. Μάλιστα. Για να προβεί σε έφεση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά. Το σημαντικό είναι βέβαια.